Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στο θέμα που επιμελήθηκε ο στρατιωτικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Τωμάς, στις επιχειρησιακές δυνατότητες των F-35 που αναμένεται να θωρακίσουν περαιτέρω την ελληνική άμυνα. Σε αιχμή του δόρατος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και πολλαπλασιαστή της αποτρεπτικής ισχύως της Ελλάδος, αναμένεται να εξελιχθεί το 5ης γενιάς πολεμικό αεροσκάφος F-35 όταν ενεργοποιηθεί στον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας. Το F-35 είναι αόρατο τύπου stealth μαχητικό αεροσκάφος με προηγμένα συστήματα πλοήγησης, εξοπλίζεται με πυράβλους αέρος-αέρος και αέρος εδάφους, αλλά και κατευθυνόμενες από λέιζερ βόμβες και έχει δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης. Το F-35 είναι μονοκινητήριο και μονοθέσιο αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων. Προσφέρει στον πιλότο οπτική θέαση 360 μοιρών, διαθέτει πανίσχυρα ραντάρ και αισθητήρες σάρωσης του πεδίου μάχης και επιχειρήσεων, αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 1,6 Mach και πετά στα 50.000 πόδια. Θεωρείται ζωτικό όπλο στο σύγχρονο, ενοποιημένο και διακλαδικό πεδίο επιχειρήσεων. These are the most modern and most technologically capable planes in the history of mankind. This will modernize and strengthen Greece's military capability, specifically its air force. They will be used for NATO interoperability. They will be used for regional security. The United States values Greece as an ally, as a partner, as a stability provider, and we think this contributes to the stability of the region. Παράλληλα με τα F-35, η Ελλάδα, αξιοποιώντας το αμερικανικό πρόγραμμα παραχώρησης πλεονάζοντος στρατιωτικού υλικού, αναμένεται να λάβει 4 φρεγάτες LCS, 2 μεταγωγικά αεροσκάφη C-130, 3 περιπολικά κλάσης Protector για το λιμενικό, 60 τεθωρακισμένα οχήματα Bradley, 10 κινητήρες για αεροσκάφη αεροναυτικής επιτήρησης P-3B Orion και διάφορα φορτηγά και πλατφόρμες ρημούλκησης. Το αμερικανικό πρόγραμμα παραχώρησης πλεονάζοντος στρατιωτικού υλικού δίνει μελλοντική προτεραιότητα στην Ελλάδα να λάβει θωρακισμένα οχήματα MRAP με αντοχή στις Νάρκες και υπτάμενα τάνκερ KC-145. Η Ελλάδα, με τη στρατηγική ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας, έχει ήδη 18 Ραφάλ, 6 ακόμη αναμένονται εντός του 2024, παραλαμβάνει ήδη αναβαθμισμένα F-16 Viper, η παραλαβή των οποίων θα ολοκληρωθεί το 2027, ενώ από το Μάρτιο η Ελλάδα αρχίζει να παραλαμβάνει τα 7 ελικόπτερα τύπου Ρώμιο ανθυποβρυχιακού πολέμου για το πολεμικό ναυτικό, αναμένοντας φυσικά και τις γαλλικές φρεγάτες Μπελαρά.